Ο νεαρός τερματοφύλακας του ΑΟ Καβάλα Ηλίας Κυρίτσης αποχαιρέτησε τον Καβαλιώτικο Σύλλογο μετά από 2 σεζόν παρουσίας του κάτω από την εστία των αγών αυτών, αναφέροντας πως και σε αυτήν την περίπτωση δεν λέει αντίο αλλά εις το επανειδήν. Το μήνυμά του αναφέρει: «Μετά την δεύτερη θητεία μου σε αυτόν τον ιστορικό σύλλογο και την πανέμορφη πόλη, οι δρόμοι μας χωρίζουν. Πόνεσα, πάλεψα, αγάπησα αυτόν τον σύλλογο. Ήμουν πάντα εκεί στα εύκολα και στα δύσκολα. Εύχομαι αυτή η ομάδα να επιστρέψει εκεί που αξίζει να βρίσκεται. Όπως και παλαιότερα, δεν λέω αντίο, αλλά εις το επανειδήν. Μία φορά ΑΟΚ, για πάντα ΑΟΚ». Την ίδια ώρα, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ επικύρωσε τη βαθμολογία των play-offs της ΓΑΜΑ Εθνικής για την άνοδο στη Super League 2. Συγκεκριμένα προβιβάζονται οι Μακεδονικός, Παναχαϊκή και Προοδευτική, ενώ σε εκκρεμότητα παραμένει η υπόθεση του Αγροτικού Αστέρα. Την ίδια ώρα επιβεβαιώθηκαν οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Super League 2, καθώς συναντήσεις που έγιναν με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη και τον Υπουργό Οικονομικών Χρήσο Σταϊκούρα αποδείχθηκαν άκαρπες, καθώς ξεκαθαρίστηκε από τον Υπουργό Οικονομικών ότι χρήματα από το στοίχημα θα δοθούν τον Ιανουάριο του 2023. Πλέον όλα δείχνουν ότι το πρωτάθλημα της Super League 2 θα ξεκινήσει δύσκολα στην ώρα του.